Και θα συνδεθούμε τώρα με την Αλεξανδρούπολη, που μιλάει σε λίγη ώρα, υποψήφιος για την Προεδρία του Κόμματος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Καλησπέρα, κύριε Γερουλάνε. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Στην ακριτική Ελλάδα είστε σήμερα. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας μέχρι το Σάββατο? Την ομιλία μου στην Αθήνα, μετά ομιλία στην Πάτρα, μετά στη Κεφαλονιά στην πατρίδα μου και μετά οι εκλογές. Μετά οι εκλογές, σας άκουσα χθες να λέτε ότι μόνο εσείς μπορείτε να φέρετε αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Γερουλάνο. Μόνο εσείς μπορείτε να κερδίσετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία? Κοιτάξτε, για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, σίγουρα χρειαζόμαστε αλλαγή ηγεσία. Και αλλαγή ηγεσία, από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που μοιάζει να κερδίζει τον κύριο Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο είμαι εγώ. Από αυτό και μόνο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Πιστεύω όμως ότι το σχέδιο το οποίο έχω καταθέσει, η εμπειρία μου και από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αλλά και το γεγονός ότι διασφαλίζω την ενότητα τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι είναι τα εχέγγυα για να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να πραγματικά να φτιάξουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα μπορούσε να κοιτάξει τον κύριο Μητσοτάκη και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία και το ερώτημα πλέον νομίζω είναι το πιο απλό που μπορεί να υπάρξει. Γιατί κάποιος μέλος ή φίλος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει εσάς? Όπως σας είπα, το σχέδιο που κατάθεσα, η εμπειρία μου και η διασφάλιση ενότητας είναι τα βασικά. Από εκεί και πέρα έχω εξηγήσει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σχέδιο το οποίο να κάνει το ΠΑΣΟΚ πάλι διακριτό, σωστή επικοινωνία, πράγματα που κάναμε λάθος στο παρελθόν να αλλάξουμε, να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία μέσω των ανθρώπων, οι οποίοι είναι, οι άνθρωποι δεν κρύβουν την ταυτότητά τους, αλλά είναι συνδεδεμένοι ήδη με τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ήμασταν πάντα συνδεδεμένοι. Και βεβαίως να βγάλουμε μπροστά μια ηγετική ομάδα που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτά είναι τέσσερα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε αύριο στο ΠΑΣΟΚ. Είναι πράγματα που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχω κάνει στη ζωή μου. Και πιστεύω πραγματικά ότι αν τα κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ, συσπυρώσουμε τους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν μείνει έξω από τις κάλπες, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Κύριε Γερουλάνο, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να περάσετε στο δεύτερο γύρο, η άλλη να μην περάσετε βεβαίως. Και θέλω να ρωτήσω στην δεύτερη πιθανότητα, τι θα πράξετε? Θα στηρίξετε κάποιον υποψήφιο συγκεκριμένα? Θα πείτε στους δικούς σας ψηφοφόρους να πράξουν ό,τι θέλουν? Πώς θα κινηθείτε? Έχουμε ακόμα 3-4 μέρες μέχρι τις κάλπες. Ας μιλήσει πρώτα ο ψηφοφόρος και μετά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα οι διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να μείνουν ενωμένοι την επόμενη μέρα, κύριε Γερουλάνο? Και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν αντιπαραθέσεις που έχουν ξεφύγει από τα όρια, αν θέλετε, της πολιτικής ευπρέπειας μέσα στο κόμμα σας. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και μερικές έχουν ξεφύγει και χρειάζεται ηρεμία, αλλά ακόμα ό,τι βλέπουμε δεν είναι κάτι που ακουμπάει τα μέλη και τους φίλους του κινήματος. Δηλαδή, τα μέλη και οι φίλοι δεν έχουν πολλωθεί με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πόλωση. Και αυτό μου διασφαλίζει ότι όλοι θα πιεστούν να ακολουθήσουν τη νέα ηγεσία και να κρατήσουν το κόμμα ενωμένο. Τώρα, το αν θα φύγει ένας υποψήφιος που δεν βγήκε ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσω για τους άλλους. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Και ο κόσμος ξέρει ότι από την πορεία μου έχω στηρίξει πάντα το ΠΑΣΟΚ, έχω στηρίξει τα σύμβολά του. Θα συνεχίσω να το κάνω και την επόμενη μέρα. Εάν είστε εσείς ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, θέλω να ρωτήσω πώς θα προσεγγίσετε, εάν θα προσεγγίσετε, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του, στην λογική ότι χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων, μια συγκέντρωση δυνάμεων απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το πλεονέκτημα του να έχεις ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο για τη χώρα είναι ότι αν το βάλεις μπροστά ως ένα σημείο σύζευξης δυνάμεων, αν θέλετε, μπορείς να κάνεις το κάλεσμα που έχω πει από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη και να φτιάξεις μια μεγάλη συμμαχία γύρω από αυτό το σχέδιο. Αν δει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τάξη στο σπίτι του, ότι λειτουργούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν φωνή την επόμενη μέρα, τότε νομίζω ότι ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να ενώσει δυνάμεις από όλο τον προοδευτικό χώρο. Για να κλείσουμε, κύριε Γερουλάνο, κάνετε περιοδία, συζητάτε με ψηφοφόρους, φαντάζομαι ότι είναι και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων στον δρόμο σας, συγκεντρώσεις σας. Ποια είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους πολίτες? Η ακρίβεια και η δυσκολία που έχει ο κόσμος να επιβιώσει με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα. Προφανώς οι ανισότητες τεράστιες, τις οποίες βλέπει ο κόσμος, οι οποίες προσβάλλουν πλέον, έχουν φτάσει σε σημείο να προσβάλλουν. Και βεβαίως, όσο πιο πολύ στην περιφέρεια τριγυρνάμε, η ερημοποίηση της περιφέρειας έχει γίνει νούμερο ένα πρόβλημα.
Βρίσκομαι τώρα στην Αλεξανδρούπολη, όπου ακόμα και εδώ που έγινε μια τεράστια επένδυση, επειδή έγινε από το Μαξίμου και δεν έγινε με σύμμαχο την τοπική κοινωνία, οδήγησε σε μια τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ του Βόρειου Εύρου και του Νότιου Εύρου. Ο Βόρειος Εύρος αδειάζει αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι πολίτες κατεβαίνουν προς το Νότιο Εύρο. Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί όχι μόνο το πρόβλημα της ερήμωσης, αλλά της ερήμωσης μιας ακριτικής περιοχής που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του τόπου και για την άμυνα του τόπου. Κύριε Γερουλάνο, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της προεκλογικής σας μάχης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.